Λοιπόν, και ναι, τα καταφέραμε να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Θα συναντήσουμε τον Μάριο Διονέλη. Το θέμα είναι ότι θα γνωρίσουμε και την Κρητικιά, η οποία κέρδισε μία θέση στο Cambridge. Θα σας πω μόνο ότι απέσπασε το πρώτο βραβείο σχετικά με την αυτοματοποίηση νεφελωμάτων σημείων σε τρισδιάστατα μοντέλα. Μάριε, καλημέρα. Καλημέρα και στους καλεσμένους σου. Αντιλαμβάνεσαι ότι μας δημιουργεί. Καλημέρα από την Κρήτη. Πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και το θέμα, το οποίο δεν καταλαβαίνουμε όμως, και βεβαίως μας δημιουργεί και μία περηφάνεια, η διάκριση, την οποία την καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, όλο αυτό που είπες, και εγώ, να μην σου λέω ψέματα, ρώτησα με απλά λόγια να καταλάβουμε τι σημαίνει. Είμαι με την κυρία Ευαγγελία Αγαπάκη, τον κύριο Γιάννη Μπριλάκη, τον καθηγητή της. Τι είναι αυτός ο τίτλος ο περίεργος που είπε η Άννα Μπουσδούκου, τι βραβείο είναι αυτό που κερδίσατε? Είμαστε στο χώρο των κατασκευών και της καινοτομίας στο χώρο των κατασκευών, έτσι για να βάλω γενικά το θέμα. Καλημέρα, σας ακούω. Καλημέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να το εξηγήσω με απλά λόγια. Σας ακούμε. Το θέμα μου είναι η αυτοματοποίηση της δημιουργίας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Είναι η αυτοματοποίηση της δημιουργίας ψηφιακών μοντέλων βιομηχανικών κτηρίων. Για παράδειγμα, πλατφόρμες πετρελαίου, χημικά εργοστάσια ή άλλου είδους εργοστάσια. Και η καινοτομία της δουλειάς μου πιο συγκεκριμένα είναι το ότι φτιάχνω μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές από τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική όραση, έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις κατασκευές. Για παράδειγμα, είναι είτε δομικά στοιχεία, τείχη, πλάκες, κολόνες ή ακόμα και σωλήνες και άλλου είδους αντικείμενα. Μπορούμε να μπούμε σε ένα κτίριο, για να προσπαθήσω να το κάνω ακόμα πιο απλό, και να δώσουμε, να πάρουμε με λέιζερ κάποια σημεία και μόνο με αυτή την πληροφορία να φτιάξουμε ένα ολόκληρο μοντέλο του κτιρίου χωρίς να χρειαστεί τίποτα άλλο, αν το λέω σωστά. Ακριβώς. Χρησιμοποιούμε κάποια πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα, τα ονομάζουμε laser scanners, και με αυτά παίρνουμε σημεία στο χώρο, τρισδιάστατα, εσωτερικά στο κτίριο, και μόνο με αυτή την πληροφορία, χωρίς καμία άλλη πληροφορία, αυτόματα βρίσκουμε τα αντικείμενα τα οποία ανέφερα πριν. Αλλά αυτό ακούγεται πάρα πολύ πρωτοποριακό. Τον κύριο Μπριλάκη. Και είναι, κύριε καθηγητά, καλά το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Συγχαρητήρια καταρχάς και στους δύο συγχαρητήρια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λέω, είναι όντως τόσο πρωτοποριακό. Η διαδικασία αυτή, γι' αυτό και βραβεύτηκε. Γενικά η δουλειά που κάνουμε αφορά την δημιουργία ψηφιακών αντίγραφων των κτηρίων της κατασκευής, γενικά όπως τα κτίρια που δουλεύει η Εύα, οι γέφυρες, οι δρόμους ή κανονικά κτίρια. Και ο στόχος του να έχεις αυτά τα ψηφιακά μοντέλα είναι ότι μετά μπορείς να κάνεις συντήρηση με τα μοντέλα αυτά, μπορείς να κάνεις ανακατασκευή, ανακαίνιση, πολύ πιο εύκολα, γιατί πια έχεις την πραγματικότητα. Ξέρεις πώς είναι το κτίριο που έχεις και μπορείς να πας μετά να το αλλάξεις, να το συντηρήσεις όπως εσύ θέλεις. Είναι καινούργια πράγματα στον τομέα των κατασκευών. Ήταν και το αντικείμενο του συνεδρίου, το LC3 Lean and Computing στο χώρο των κατασκευών. Ναι, το συνέδριο αυτό ήταν βασικά τρία συνέδρια μαζί. Lean and Computing and Construction Congress. Τα πρώτα δύο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ήταν και τα δύο με θέμα τις τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες στην κατασκευή. Και το δεύτερο το είχαμε μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, που ήταν νέες μέθοδοι παρακολούθησης έργων και εργοταξίων. Έχει γίνει εξπέρ μας. Έχει γίνει εξπέρ ο Μάριος μας. Τα έχεις μάθει όλα απ' έξω και ανακατοτά, Μάριε. Θέλω κι εγώ να έρθουμε στο βραβείο για να καταλάβουμε. Για όσο χρειάζονται για τη σύνδεση. Ναι, αλλά είσαι, με έχεις εκπλήξει, Μάριε, με έχεις μαγέψει. Εσύ με τις γνώσεις σου με έχεις μαγέψει σε κάθε θέμα, δε, το ξέρεις αυτό. Εδώ πέρα μιλάμε για κάτι τόσο εξειδικευμένο και μας έχεις κάνει να καταλάβουμε εντελώς πόσο σημαντική είναι αυτή η διάκριση. Αλλά για να καταλάβουμε και από τους καλεσμένους μας, τι σημαίνει τώρα αυτή η διάκριση. Εύα, σε σένα, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διάκριση? Είσαι ήδη διδακτορική φοιτήτρια στο Cambridge, από εδώ και πέρα? Συνεχίζω το διδακτορικό μου, είμαι μόλις στον πρώτο χρόνο. Όμως έχουμε, όπως είπα, καθορίσει το συγκεκριμένο θέμα.
Και θα συνεχίσω την έρευνα πάνω σε αυτό. Ελπίζω ότι σε 2,5 με 3 χρόνια θα έχω τελειώσει. Και κοιτάζω στο δυνατόν να εξελίξω το αντικείμενο όσο το δυνατόν καλύτερα. Οπουδήποτε μπορώ στον κόσμο να συμβάλλω στην εξέλιξη της τεχνολογίας πάνω σε κατασκευές. Μετά δουλειά στην Ελλάδα ή Αγγλία και εξωτερικό γενικώς? Ειλικρινά τώρα. Ειλικρινά, νομίζω είναι δύσκολη η κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικά για τις προηγμένες αυτές τεχνολογίες. Σίγουρα θα ήθελα να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, αλλά είτε στην Αγγλία, είτε Αμερική, είτε οπουδήποτε μπορώ να εξελίξω αυτό που είπα. Και σου εύχομαι τα καλύτερα βεβαίως και συγχαρητήρια για το πολύ σημαντικό αυτό. Στην Ευαγγελία, συγχαρητήρια βεβαίως και στο καθηγητή, είναι μια συλλογική δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε καλό, Ευαγγελία. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τον συνάδελφο, τον Μάριο Διονέλη. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, πριν από τις διαφημίσεις,